Την παράταση λειτουργίας του Ιωνικού Κολυμβητηρίου μέχρι τέλος Μαΐου ζητάμε ανακοινώσει το Δημοτικό Συνδυασμό Χίλιος Μπροστά με αφορμή ανακοινώσεις του Προέδρου του Νομικού Προσώπου ότι το Ιωνικό Κολυμβητήριο θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 30 Απριλίου για να γίνει αντικατάσταση των καλυμάτων της ορφής. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Συνδυασμού Γιάννη Καραβασίλη, αυτό θα προκαλέσει προβλήματα σε ναυταθλητικά σωματεία που την ίδια περίοδο έχουν ακόμη ανοιχτές αθλητικές εκκρεμότητες. Απριλίου έχει εξαγγελθεί ότι θα κλείσει η κεντρική κολυμβητική δεξαμενή του κολυμβητηρίου Χίου, αλλά τα σωματεία του νησιού τα οποία συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα χρειάζονται σίγουρα να είναι στη φυσική τους έδρα, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμοι οι αγώνες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαΐου. Υπάρχει δυνατότητα, με καλή θέληση, και ήδη γνωρίζω ότι έχουν γίνει προσπάθειες από όλες τις πλευρές και από την τεχνική υπηρεσία αλλά και από τον εργολάβο, μήπως παραταθεί η λειτουργία της μεγάλης πισίνας μέχρι τέλους Μαΐου, ξεκινώντας ο εργολάβος από την αντικατάσταση της τέντας στη μικρή πισίνα. Επίσης, είναι προς τη θετική κατεύθυνση η λειτουργία, η προσπάθεια για λειτουργία της εξωτερικής πισίνας. Εκεί βέβαια γεννάται ένα θέμα, διότι ακόμη και από το Μάιο, αν αρχίσει να λειτουργεί, είναι αδύνατον και για τις ακαδημίες και για τις ομάδες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πισίνα χωρίς να είναι θερμενόμενη. Γι' αυτό το λόγο θέτουμε το τεχνικό δυναμικό του συνδυασμού μας στη διάθεση τόσο της τεχνικής εταιρείας όσο και του νομικού προσώπου, να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε εθελοντική βάση και σε όποια μελέτη χρειαστεί, αλλά και σε όποια τεχνική υποστήριξη μπορούμε να δώσουμε, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί. Δηλαδή, και να λειτουργήσει η δεξαμενή, η εξωτερική, πολύ γρήγορα, αλλά και να θερμανθεί, ούτως ώστε να είναι πλήρως λειτουργική όσον αφορά τις υποχρεώσεις των αθλητών. Αρνητικό στην καθυστέρηση έναρξης των εργασιών εμφανίστηκε ο πρόεδρος του νομικού προσώπου Δημοχείου Γιάννης Μανάρας, σημειώνοντας ότι ο χρόνος που χρειάζεται ο ανάδοχος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος για την εκτέλεση ενός τόσο μεγάλου έργου και δεν μπορεί να αλλάξει ημερομηνία, ενώ ζήτησε από τα σωματεία να δείξουν την απαιτούμενη κατανόηση. Για το συγκεκριμένο θέμα, είχαμε και επαφή την προηγούμενη εβδομάδα και ενημερώθηκαν και τα σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό Κολυμβητήριο, αλλά και οι ενήλικες και όλοι όσοι ενδιαφέρονται σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Έχει προηγηθεί εξαντλητικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δηλαδή και με τη διαχειριστική αρχή και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Έχει εμπλακεί άλλωστε και ο Δήμαρχος σε αυτό το ζήτημα, αλλά και με τη διοίκηση του νομικού προσώπου. Θα πρέπει οπωσδήποτε το αργότερο να έχει περατώσει το έργο της αντικατάστασης των καλυμάτων ο ανάδοχος του έργου μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Άρα λοιπόν, με δεδομένο ότι χρειάζεται 3,5 μήνες για να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να του παραδοθεί το κολυμβητήριο στο τέλος του Απρίλη. Της προηγούμενο χρονικό διάστημα προσπαθήσαμε να επιτύχουμε ό,τι καλύτερο στο θέμα παράτασης χρόνου λειτουργίας. Υπήρχε κάποια στιγμή μία ένδειξη ότι μπορεί να φτάσουμε μέχρι τέλος Μαΐου, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή εδώ εμπλέκεται και η διαχειριστική αρχή, διότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, υπάρχει λοιπόν κινδυνός να έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται και το κατανοούμε όλοι, πιστεύω. Άρα λοιπόν, για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις, εξαντλήσαμε λοιπόν κάθε χρονικό όριο και το χρονικό όριο το οποίο πρέπει να παραδοθεί, επαναλαμβάνω, το Ιωνικό Κολυμβητήριο στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, διότι αυτή είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία και υπεύθυνη υλοποίησής του και κατ' επέκταση μετά και στον αναδοχό του, είναι η 30 Απριλίου του 2022. Όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα, ένα τόσο σημαντικό έργο το οποίο θα αναβαθμίσει το Ιωνικό Κολυμβητήριο για τις επόμενες δεκαετίες, όχι για τα επόμενα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί σίγουρα όχληση στους χρήστες. Αυτό είναι επόμενο, διότι είναι ένα έργο το οποίο απαιτεί χρόνο για να υλοποιηθεί. Πρέπει λοιπόν όλοι να δείξουμε κατανόηση. Η συνεργασία που έχω με τα σωματεία
είναι άριστοι και θεωρώ ότι κατανοούν την αναγκαιότητα του έργου αλλά και το χρόνο το οποίο χρειάζεται να εκτελεστεί. Και είμαστε εδώ, μάλιστα μου ζήτησαν αν είναι κάποιες μέρες εντός Μαΐου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και είπαμε ότι σε συνεχή επαφή και συνεννόηση με τον εργολάβο. Αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα για τις πρώτες 5, 6 ή 10 μέρες του Μαΐου να μπορέσει να παρατείνει έστω και κατελάχιστον την παραλαβή του κολυμπητηρίου, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε, να εξυπηρετήσουμε τα σωματεία, τις ομάδες μας που συμμετέχουν στις δύο εθνικές κατηγορίες υδατοσφαίρισης, αλλά και τα σωματεία της κολύμπησης, ούτως ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που έχουν. Αλλά αυτή τη στιγμή παραλαμβάνω ότι δεν μπορεί να πάμε πέρα από την 30η Απριλίου, διότι θα μπούμε σε κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις που θεωρώ ότι όλοι θέλουμε να τις αποφύγουμε και είναι κατανοητό αυτό, διότι το έργο όλοι επιθυμούμε να γίνει, είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και όλοι έχουν κατανοήσει αυτό το οποίο ανέφερα, την αναγκαιότητά του.